Μια φορά και έναν καιρό, σε ένα ξεχασμένο δάσος, υπήρχε ένα μακρινό χωριουδάκι. Εκεί ζούσαν κάτι μικροσκοπικά πλασματάκια που τα λέγανε Στρούμπ. Ήταν γεμάτα χαρά και καλοσύνη. Στο ίδιο δάσος όμως ζούσε και ο Δρακουμέλ, ένας φοβερός μάγος. Πόσο σας μισώ, απάσια στρουμφάτα! Για νέο μας το λες! Δεν γλιτώνετε, μια μέρα θα πέσετε στα χέρια μου και τότε αλίμονό σας! Θα σας πιάσω, μια μέρα θα βρω το χωριό σας, πού θα μου πάει! Μέχρι τώρα δεν το βρήκε. Αν λοιπόν κάποια φορά βρεθείτε σε αυτό το δάσος, σίγουρα θα ακούσετε τον απέσιο Δρακουμέλ. Και αν είστε καλά παιδά, πολύ πιθανό να συναντήσετε και τα στρουμφάκια. Ο καλός, ο κακός και τα στρουμφάκια. Λίγη κανέλα και λίγο δυόσμο. Δεν υπάρχει πιο κακό πράγμα από το να είσαι μάγος και μάλιστα διάσημος σαν και εμένα και να ασχολείσαι συνέχεια με τα ζαρζαβατικά, τις νυχτερίδες και αράχνες και σαύρες. Ποιος θα έφαγε τα σκουλικάκια μου? Για λίγο δυόσμο και λίγο βασιλικό, μπαμπαστρούμφ. Ναι, θα ήθελα λίγο στρουμφίτα. Πως μ' αρέσει να μυρίζω φρέσκα τριβιλάκια. Ναι, μυρίζουνε υπέροχα. Τα, πρόσεχε που στρουμφάς κουντούφλι. Αψού. Με τις υγείες σου, Σπιρτούλη, βρήκαμε και τριφύλι. Μα ποιος είμαι τελικά, Παπαστρούμφ? Ορίστε, μόλις παρουσιαστεί μια δυσκολία, επεμβαίνω εγώ και τα πάντα πάνε στη θέση τους, χωρίς την παραμικρή. Οχ, δεν το ολοκλήρωσα. Έλα, Σπιρτούλη, φεύγουμε. Πήραμε ό,τι χρειαζόμασταν. Αντίο, λιμνούλα μου, και χαμομήλια και τριφύλια και όλα γενικώς και... Στρουμφίξτε να σωθείτε! Μα τι έγινε! Τι έγινε, Παπαστρούμφ, τι έγινε! Για να δω, άκου κάτι μικρά πλασματάκια! Μικρό είναι το μάτι σου! Α! Καλή, ποια είσαι εσύ? Είμαι η Στρουμφίτα! Εσύ ποιος είσαι? Εγώ ποιος είμαι, ο Βενέδικτος είμαι, ο μάγος του βασιλιά Κλαβδίου! Μπα, χαίρο πολύ! Λοιπόν, έχουν πολύ πλάκα. Μπορεί να κάνω και την τύχη μου με δάφτα. Ορίστε! Τώρα θα κάτσετε φρόνημα. Ο μεγαλειότατος, μα τι να θέλει πάλι ο ανικανοποιητός άνθρωπος. Τι πονηρός μάγος είναι αυτός! Και τώρα τι θα κάνουμε, Μπαμπαστρούμφ? Μην ανησυχείς, ο Μπαμπαστρούμφ θα βρει γρήγορα μια λύση. Έτσι δεν είναι, Μπαμπαστρούμφ? Μη φωνάει στα αυτιά μου, Σπιρτούλη! Βενέδικτε! Πού να είναι αυτός ο απέσιος μάγος? Η κυρίτσα μου πάει να σπάσει! Και δικιά μου, μεγαλειότατε! Μα πώς φάγαμε τόσο πολύ, δεν το κατάλαβα! Με φωνάξατε, κύριε! Ανήκανε! Ετοίμασε ένα μαγικό ποτό για το στομαχόπονο! Μάλιστα, μεγαλειότατε, ό,τι διατάξετε! Δεν μπορώ! Είναι πολύ ψηλά! Ο Σκουντούβλης πατάει το κεφάλι μου! Συγγνώμη, Σπιρτούλη! Είσαι εντάξει τώρα? Πολύ χαίρομαι! Μα τι περίεργα γούστα που έχει αυτός ο μεγαλειότατος! Να ζητάει φίλτρα, ξόρτα, πράγματα και θάματα! Μα να θέλει μαγικό ποτό για να χαζώ στο μαχόπονο, ντροπή! Αυτά δεν μου τα μαθήνε φρύτα! Κι εγώ λοιπόν θα του δώσω ό,τι μου κατέβει! Λίγο γιαούρτι, λίγα άγρια ραδικάκια και σιρόπι! Έχεις δίκιο, με έπιασε σαλάδα. Βοήθεια, παιδιά, με χάνετε. Αχικτακτε! Βενέδικτε, το ποτό σου είναι άχρηστο. Πώς είπατε, παρακαλώ? Για τη θεραπεία του στομαχόπουνου χρειάζονται στρουμφοσιρόπι, χαμομήλι και άλλα που μπορώ να σου τα πω εγώ. Εσύ θα μου μάθεις, μικροσκοπικέ παππού, πως θεραπεύεται το στομαχόπουνος. Ας γελάσω κινέζικα. Τσιν τσιν. Καλά λοιπόν, εγώ σε προειδοποίησα.
Και φυσικά γελάει καλύτερα όποιος γελάει πριν από τον άλλον. Αν προλάβει κανείς να γελάσει δηλαδή τελικά με όλα αυτά που πρόκειται να γίνουν. Νομίζω ότι τα μπέρδεψα λιγάκι. Είναι απέσιο. Μα δεν νιώθετε καλύτερα, μεγαλειότητε? Όχι. Αισθάνομαι χειρότερα από ποτέ. Α, τότε ίσως χρειάζεστε λιγουλάκι ακόμα. Λίγο ακόμα. Τσακίσου να φτιάξει ένα σωστό μαγικό ποτό Βενέδικτε, γιατί βλέπω την καριέρα σου να τελειώνει. Θα σας σου κλείσω ζωντανό. Στις προσταγές σας. Οπα. Πού να πάρει. Τώρα έμπλεξα για τα καλά. Ίσως θα έπρεπε να είχα... Να είχες ακούσει τον Παπαστρούμφ. Πώς? Ο Παπαστρούμφ ξέρει πολλά μαγικά φίλτρα. Ο Παπαστρούμφ ξέρει σχεδόν τα πάντα. Και μάγος λοιπόν. Να σου πω, σε κάποια πράγματα τα καταφέρνω. Μπορείς να κάνεις καλά το στομαχόπονο του βασιλιά. Ναι, μόνο αν μας αφήσεις να φύγουμε. Καλά, θα τα βρούμε. Άρχισε τη δουλειά. Έχω το λόγο σου, μάγε Βενέδικτε. Ναι, φυσικά. Ο λόγος του Βενέδικτου είναι συμβόλαιον τιμής. Βενέδικτε. Βιλιά, τάξτε. Άντε, τα κατάφερες πάλι. Αισθάνομαι μια χαρά, σαν βασιλιάς. Α, ευχαριστώ, μεγαλειότατε. Με τις υγείες σας, μεγαλειότατε. Ευτυχώς, την άτη γλίτωσα. Δεν σου τα έλεγα εγώ, κύριε. Ο Παπαστρούμφ είναι ατσίδα σε κάτι τέτοια. Είναι άπιαστος, είναι μοναδικός. Αρκετά! Βενέδικτε, κράτησα το λόγο μου όπως σου είπα. Τώρα είναι η σειρά σου. Πρέπει να μας αφήσεις να φύγουμε. Έχουμε πολύ δρόμο μέχρι το Στρούμφο χωριό. Αχα, δεν σας το είπα. Άλλαξα γνώμη τώρα. Θα μείνετε εδώ πέρα στην υπηρεσία μου. Πάντα χρειαζόμουν λιγάκι βοήθεια ο καημένος. Σα δεν τρέπεσε, λέω εγώ πια. Σ' ακούσαμε. Έδωσες το λόγο σου. Έτσι δεν είναι, Παπαστρούμφ? Ησυχία! Από εδώ και πέρα θα κάνετε μόνο ό,τι σας λέω εγώ. Αλλιώς θα σας κάνω να το μετανιώσετε πολύ ήπικα. Τι συμβαίνει? Τι έγινε? Εντάξει, ξανακοιμήθηκε. Πάμε. Από πού πάνε, Παπαστρούμφ? Αν θυμάμαι καλά, υπάρχουν σκάλες από εδώ. Προσοχή, προσοχή, κάποιος έρχεται. Δεν νομίζω πως μπορούμε να φύγουμε από εδώ. Κάποιος ροχαλίζει, Παπαστρούμφ. Παπαστρούμφ, μήπως βλέπεις καμιά έξοδο? Εκείνο το παράθυρο είναι ανοιχτό. Και μην ξεχνάτε. Σουτ, μη μου κάνεις εμένα, σουτ. Πρόσεχε, Παπαστρούμ. Σε ευχαριστώ, Στρουμφίτα. Δεν είμαι πια τόσο γρήγορος. Εσείς, παιδιά μου, είσαστε καλά. Μια χαρά, Παπαστρούμ. Α, τι, ποιος? Στρουμφίξτε να σωθείτε. Τι είστε εσείς? Στρουμφάκια, εσύ ποιος είσαι? Ο βασιλιάς Κλάβδιος, φυσικά. Τι γυρεύετε στο παλάτι? Αυτός ο κακός και παππόνηρος Βενέδικτος μας φυλάκισε. Σας φυλάκισε, Βενέδικτε! Αχ, μεγαλειότσακι! Γιατί δεν μου είπες τίποτα για αυτά τα πλασματάκια? Τα πλασματάκια? Άκου αυτά! Ήρθε μια γριά από την πόλη. Περιμένω μια απάντηση. Και έφερε το χάσι-χάσι. Να κρατούσα για λίγο μια έκπληξη για τα γενέθλιά σας, μεγαλειότατε. Α, και... για τα γενέθλιά μου. Πολύ καλά. Μα τι είναι αυτά, τι ξέρουν να κάνουν, ναι. Για ακούστε με καλά, γιατί τόση ώρα σωπαίνω, αλλά... Τι ξέρουν, είναι θεατρίνη. Είναι ένας περιοδεύων θείασος. Περιοδεύων θείασος, ναι. Καλά. Και εκείνος με το μουσι τι κάνει? Παίζει την κόκκινο σκουφίτσα.
Γεια σας παρακαλώ, κύριε, γεια σας παρακαλώ. Αχ, τι χαριτωμένα που τα λέτε. Αυτό τον έχω για να καθαρίζει τις γωνιές όταν κάνω γενική καθαριότητα. Όλα τα σκέφτεσαι, μπράβο σου. Θα περιμένω να δω την παράσταση, έτσι. Δεν θα χάσετε. Και έφερε το χάσι-χάσι, Παναγίτσα μου να χάσει. Παρ' όλα αυτά, η παράσταση είναι το μόνο που μετράει. Ακούστε, παιδιά, οι φίλοι μας έχουν αργήσει πάρα πολύ και πρέπει να ψάξουμε να τους βρούμε. Μουσούδι, Ντορεμί, Λιχούδι, Κουζούρι, Χαχανούλι, Γκρινιάρι. Θα με πιάσουνε τα νεύρα μου. Είναι φρέσκα, δεν είναι μουσούδι. Είτε φρέσκα είτε μπαγιάτικα Προκόπη, πρέπει πάντα να ξέρεις καλά για ποιον ψάχνεις. Αχά! Τα ίχνη τελειώνουν εδώ. Και τώρα τι κάνουμε, μουσούδι μου? Τι στρουμφίσαμε! Βλέπετε, αυτά είναι ίχνη ανθρώπων! Θα τους απαγάγανε σίγουρα! Αχ, καλά, δεν θα τους πιάσω, θα τους δείξω εγώ τι στην Βερίκοκο. Πάμε, παιδιά! Αχ, αναρωτιέμαι που να είναι ο Παπαστρούμ! Αχ, ναι, που να είναι, που να είναι! Μη φοβάστε καθόλου για τον Παπαστρούμ! Θα κάνει ό,τι μπορεί για να μας σώσει! Μην είστε και τόσο σίγουροι! Α, τι γίνεστε καλά μου, στρουμφάκια. Μπα-μπα-μπα-στρουμφ, τι σου έκανε? Τίποτα δεν μου έκανε, σπιρτούλη μου. Εγώ και ο φίλος μου από εδώ καθαρίσαμε τις δύσκολες γωνίες. Ο φίλος σου, αυτός? Μάρκετα, ήρθε η ώρα να δώσει παράσταση για το βασιλιά και τους υπάτες του. Σπιρτούλη, σκοντούφλη, νομίζω πως εγώ βρήκα μια λύση. Ναι, και εγώ έχω μια ιδέα. Εγώ πρώτη. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να παίξουμε τόσο άσχημα που να μας πετάξουν αμέσως έξω. Ω, ωραία. Και μετά? Μετά θα πάμε σπίτια μας. Αυτό ακριβώς σκεφτόμουν και εγώ. Εμπρός, να αρχίσει η παράσταση. Τα σπάνια δεν μπορείς καλά. Ούτε τράγει καλά είναι. Να αναζητήσουμε που δεν πρέπει να κάνουμε. Τι φάλσα και ιδίες είναι αυτές! Να ξέρετε, πρέπει να είναι λίγο συναχωμένα τώρα. Μα ξέρουν να χορεύουν αυτό σίγουρα. Εμπρός, πάρτε τα δυνατά σας! Η παράσταση ξαναρχίζει! Το τέλος, θα με ξαναπιάσει ο φοβερός στομαχόπονος. Αχ, μπράβο, Σπιρτούλη, τα καταφέραμε. Δεν το ξέρεις πως οι ιδέες μου είναι πάντα απίθανες. Μπράβο, 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 κι άλλο, κι άλλο. Αχ, πως την πατήσαμε έτσι με την ιδέα που είχε ο Σπιρτούλης μας. Δεν έδειχτε, τα στρουμφάκια είναι τα πιο αστεία πλάσματα που έχω δει στη ζωή. Μα δεν σας τα έλεγα εγώ, μεγαλειώτα, και θα δώσουν κι άλλη παράσταση για τα γενέθλιά μου αύριο. Θα μας βοηθήσεις να φύγουμε από εδώ. Να φύγουμε? Πού να πάμε? Γιατί μια χαρά δεν είμαστε. Μα δεν αποθύμησες το στρουφοχωριό, Μπαμπαστρούμφ? Μα τι λες, κουντούφλη μου, εδώ είναι το σπίτι μας τώρα. Εδώ είναι το σπίτι, Μπαμπαστρούμφ. Ακούστε καλά, για να τελειώνουμε μια για πάντα. Εδώ θα μείνετε για όλη σας τη ζωή πλέον. Καταλάβατε? Πόνιρε μάγε, τον μάγεψες τον Μπαμπαστρούμφ, αυτό έκανες. Καλά που το κατάλαβες, στρουμφίτα. Και αν δεν συνεργαστείς μαζί μου, θα μαγεύσω και σένα, κούκλα μου. Το πιασες? Είναι μακριά ακόμα, μουσούδι μου? Όχι πάρα πολύ. Α, ελάτε παιδιά, το βρήκα. Ναι, πάμε, και από εκεί και πέρα αναλαμβάνω εγώ. Για κοίτα μου, κοιμηθήκανε. Και τώρα προσθέτουμε λιγάκι κάρδα μου. 3 στρουμφομουρόβιλα, 4 γραμμάρια ντομάτα μπελντέ και λίγο ζεστό χυμό τσουκνίδας. Λίμωνο στον Παπαστρούμφ, αν αυτό δεν είναι το σωστό φίλτρο που θέλω να σφιάξω.
Στηρίξου σε μένα, αφέντη Βενέδικτε. Πρέπει να το δοκιμάσω. Μα σε ποιον? Μα τι έφαγα, τέλος πάντων, δεν καταλαβαίνω. Αισθάνομαι πολύ άσχημα. Έχεις τίποτα για τη δυσπεψία, μάγε Βενέδικτε? Βέβαια και βέβαια. Μόλις τέλειωσε ένα καινούριο φαρμακάκι. Το πέτυχε! Χίλια μπράβο στο Παπαστρούφ! Τώρα μπορώ να προχωρήσω στο σατανικό σχέδιό μας. Παιδιά, οι φίλοι μας είναι σε εκείνο το κάστρο. Εμπρός, να μην καθυστερούμε. Έλα κι εσύ. Ο δρόμος είναι ανοιχτός. Μην απομακρύνεστε, έτσι. Καλά, μη σκάσουμε κιόλα. Περιμένουμε. Περίεργο, με μυρίζομαι. Είναι οι πότες. Πάμε να φύγουμε, πάμε να φύγουμε. Τι ήταν αυτό, βρε παιδιά? Πάμε. Τι τεράστιο κάστρο είναι αυτό? Είναι σαν να ψάχνουμε στρουφάκια στα άχυρα. Μη φοβάστε, θα τους μυριστώ όλους αμέσως. Και φοβερά πυροτεχνήματα για να γιορτάσουμε τα γενέθλια του μεγαλειότατου. Να βοηθήσω, αφέντη Βενέδικτε, ναι. Ο Παπαστρούμφ. Καλέ, γιατί τον λέει αφέντη αυτόν? Και πού είναι η στροφίτα και ο Σπιρτούλης και ο Σκουντούφλης? Να, εκεί μέσα. Ω, κοιτάξτε, είναι ο Προκόπης και ο Μουσούλης. Παιδιά, εδώ πάνω. Αχ, βγάλτε μας από εδώ μέσα γρήγορα. Έτοιμη, παιδιά. Φύγαμε! Δεν ανοίγει! Αχ, Προκόπη, γρήγορα! Ο παμπώνυρος Βενέδικτος θα ξαναγυρίσει! Στρουφίξτε με προσοχή! Μα τι γίνεται εδώ πέρα? Αχ, τους σκάσανε! Θα με φάει ο μεγαλειότατος Μπαμπαστρούφ! Φτιάξε κι άλλα πυροτεχνήματα και εγώ πάω να ψάξω για τα χάριστα στρουφάκια. Δεν μπορεί να έχουν πάει πολύ μακριά. Στις προσταγές σας, αφέντη μου! Μα τι είπα εδώ, Μπαμπαστρούφ? Να, είναι ο Βενέδικτος! Το έχει κάνει μάγια, δεν το κατάλαβες! Και πρέπει να τα λύσουμε πριν προλάβει ο μάγος να γυρίσει πίσω. Ναι, καλά, μα πώς? Αχα, σίγουρα η απάντηση θα βρίσκεται μέσα στις σελίδες αυτών εδώ των βιβλίων. Σίγουρα, ε! Εμπρός λοιπόν, στουμφίστε όλοι σας από ένα βιβλίο και αρχίστε να ψάχνετε πώς θα λύσουμε τα μάγια. Το βρήκα! Κοιτάξτε εδώ! Βλέπετε, δεν σας το έλεγα πως θα βρίσκα τη συνταγή. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να την ετοιμάσουμε τώρα. Μα εμείς δεν είμαστε μάγοι. Ο Παπαστρούφ δεν μπορεί να τη φτιάξει. Και εγώ τι να κάνω δηλαδή? Στο κάτω-κάτω τι βοηθός του Παπαστρούφ είμαι άμα δεν μπορώ να φτιάξω μια τόσο δα μικρούλα συνταγούλα? Για ποιον με περάσατε δηλαδή? Μπρίκια κολλάω εγώ? Τι κάνω, άχρηστος είμαι? Έχω μια ιδέα. Αχ, Παπαστρούφ. Παιδιά μου, για που το βάλατε πάλι? Ο αφέντης Βενέδικτος είναι πολύ στεναχωρημένος. Ξέρεις, Παπαστρούμφ, βρήκαμε ένα μαγικό φίλτρο που θα μας κάνει να τραγουδάμε και να χορεύουμε σαν αρτίστες. Φτιάξτε μας. Φανταστρουμφική ιδέα. Ο αφέντης μου θα ξετραλαθεί σίγουρα. Εντάξει, παιδιά, το έγραψε. Ας ελπίσουμε ότι είναι η σωστή μαγική συνταγή. Και φυσικά για νοστιμιά λίγο αλατοπίπερο. Έτοιμο. Αχ, σε ευχαριστούμε πολύ, Παπαστρούμφ. Στρουμφίτα, Σπιρτούλη, Σκουντούφλη, τι μου συμβαίνει? Αχ, Παπαστρούμφ, έγινες πάλι καλά? Ναι, καλά. Μια χαρά είμαι τώρα, μα πρέπει να δραπετεύσουμε γρήγορα προτού να έρθει ο Βενέδικτος. Α, τι βλέπω, Παπαστρούφ, το βρήκες λοιπόν? Πα, από πού ξεφυτρώσανε τώρα αυτοί? Να, ήρθαν να με πάρουν μαζί τους, αφέντη. Αλλά εγώ τους έπεισα να μείνουν μαζί μας. Θαυμάσια! Όσο πιο πολλά στρουμφάκια έχουμε, τόσο πιο πολύ θα διασκεδάσει ο μεγαλειότατος. Καταπληκτική ιδέα σου, Βενέδικτε, να φέρεις κι άλλα από αυτά τα γαλάζια πλασματάκια. Να παίξουν μουσική. Μια στιγμούλα. Πρώτα θα ανάψω τα πυροτεχνήματα για να τιμήσουμε τα γενεθλιά σας. Μπράβο, Βενέδικτε! Και τώρα η μεγάλη έκπληξη μεγαλειώσατε. Ιδού! Οπα!
Ω, χρόνια πολλά, μεγαλειότατε! Και τώρα, όσο εσύ και οι υπότες να τρώτε μύδες, εγώ θα τρέψω όλο το χρυσάφι σου, χαχα! Ω, οπα, ω, πώς! Μα τι έγινε πάλι! Γυρίστε πίσω! Αχάριστα πλάστηκα! Γυρίστε πίσω! Γρήγορα, καλά μου παιδιά, γρήγορα! Τώρα σας τσάκωσα! Είστε του χεριού μου! Οπα! Άκη! Έτσι τέξ, κουάξ, κουάξ! Τέξ, κουάξ, κουάξ! Κουάξ, κουάξ, κουάξ! Μα τι έγινε! Σας έκαναν μάγια, βασιλιά! Ο Βενέδικτος! Μπα, και εσύ κατάφερες να τα λύσεις! Μα και βέβαια! Αν δεν ήταν ο Παπαστρούμφ, θα ήσουν ακόμα βάτραχος εσύ! Ακριβώς! Και όλο το χρυσάφι σας θα είχε κάνει φτερά! Δηλαδή, εσείς τα στρουμφάκια έχετε μικρό μπόι, αλλά πολύ μεγάλο μυαλό! Δεν ξέρω πώς να σας ευχαριστήσω! Δεχτείτε αυτό το χρυσό κύπελο! Σας ευχαριστούμε, μεγαλειότατε! Μα το χρυσάφι μας είναι τελείως άχρηστο! Μα θα μου κάνετε μεγάλη χάρη! Μα εμείς το μόνο που θέλουμε είναι να γυρίσουμε στο χωριό! Αυτό εννοείται, καλή μου μικρούλα! Μουσούδης, Προκόπη, Στρουμφίτα, Σπιρτούλης... Σκουντούφλη... Χουζούρης, Χαχανούλης, Χαχανούλης, Χαχανούλης! Έρχομαι, Παπαστρούφε! Χαχανούλη, πού είχες πάει πάλι? Να, πήγα να δώσω στο μεγαλειότατο ένα δωράκι για τη γενέθλιά του! Ωχ, δωράκι! Κοινού! Αυτό θα πει μεγαλειότατος με χιούμορ, ε! Τα τρουμπάκια τα κατάφεραν καλά σαν άλλο άλλη μια φορά. Οι φιλενάδες. Νόστιμο. Βρίσκεις. Αμέ, είναι το αγαπημένο μου γλυκό. Ψαχλαμάρες. Πω, τι ομορφιές είναι αυτές. Σε ευχαριστώ πολύ, Μελένια. Καλέ, πως έγινε έτσι, θα τρελαθώ. Σε πάθω, δεν αντέχω να είμαι τόσο όμορφο. Θα σου έλεγα τώρα, Μελένια, αλλά τι να σου κάνω που είμαι κυρία. Καλημέρα, χουζούρι μου. Τι συμβαίνει κάτι? Πώς σου φαίνεται το καινούργιο μου φουστανάκι? Α, εγώ νιστάζω τώρα. Που τη δίνουν τα φουστανάκια? Αγόρια, τι καταλαβαίνουνε? Καμία λεπτότης. Ορίστε, γλυκιά μου, θέλεις ένα μπισκοτάκι? Αχ, σε ευχαριστώ πολύ, Λουίζα. Τι λέτε, παρακαλώ? Πάλι μιλάς μοναχή σου, Λουιζέτα? Αμέ, μιλάω με τη φίλη μου, την Ερεδοπριγκίπισσα. Εσύ πιστεύεις ακόμα στις νεράιδες, Λουιζέτα? Ναι, βέβαια, είναι αυτό που λέμε νεραίδο παρμένη. Σιγά, και εσείς δεν πάτε καθόλου πίσω? Φαντάζεστε ότι είσαστε υπότες? Άλλο είμαστε εμείς. Έλα τώρα, πάμε, Τζέρι, πάμε να πιάσουμε βατράχια. Να τη δώσουμε να φιλήσει ένα για να γίνει πρίγκιπας. Ναι, ρε, εδώ πρίγκιπας. Έλα, πάμε. Ανόητα αγόρια, με τα ανόητα παιχνίδια τους δεν θα μπορέσουν ποτέ τους να καταλάβουν ένα κορίτσι. Αχ, έχεις απόλυτο δίκιο. Α, ποια είσαι εσύ, είσαι νεράιδα? Όχι, είμαι η Στρουμφίτα. Έχω όμως μια φιλενάδα, νεράιδα. Αλήθεια, κι εγώ έχω φιλενάδες. Μα τι υπέροχο φουστανάκι είναι αυτό που φοράς. Έτσι νομίζεις? Λοιπόν, πιστεύω πως θα τα πάμε πάρα πολύ καλά οι δυο μας.
ποιος έρχεται. Σίγουρα τα αδερφάκια μου. Καλύτερα να φύγω πριν σου δημιουργήσουν κανένα πρόβλημα. Α, αυτοί πάντα μου δημιουργούν προβλήματα. Με θέλεις μαζί σου, ε? Τι να σου πω. Λουίζα! Λουίζα! Μήπως την πήρε καμιά νεράιδα? Τι λες και εσύ, βρε Τζέρι? Τι να πω εγώ. Δηλαδή, δεν λέω τίποτα. Εγώ, δεν λέω. Έλα, πάμε τότε λοιπόν. Πρέπει να τη βρούμε. Λουίζα! Τους ξεγελάσαμε μια χαρά. Εμείς τα κορίτσια είμαστε στα αλήθεια μανούλες αυτά. Αμέ! Ω, κοίταξε! Ένα σπιτάκι. Ακριβώς στη μέση του δάσους. Πρώτη φορά έρχομαι εδώ πέρα. Ας μπούμε να ρίξουμε μια ματιά. Λουίζα, είναι ένα όνειρο. Τι πράγμα? Αυτό μπορεί να γίνει το μυστικό μας καταφύγιο. Ναι, μόνο που δεν θα το ξέρει κανένας. Μόνο εμείς. Λα 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 λα. Ορίστε, είναι έτοιμο. Ένα πανέμορφο σπιτάκι μόνο για κορίτσια. Τα αγόρια απαγορεύονται. Μπα. Έχω επισκέψεις, βλέπω. Ποια είστε? Εγώ, η Ντούν, φίλε, η Μάλισσα. Κοριτσάκι όπως εσείς. Κοριτσάκι? Εμείς λέω να πηγαίνουμε και συγγνώμη που μπήκαμε απρόσκλητα. Από τώρα? Γιατί δεν καθόσαστε να σας κεράσω κάτι? Είμαστε βιαστικές. Μούργο, θα καθίσουμε να πάρουμε ένα τσαγάκι. Έτσι δεν είναι? Λουίζα! 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 Μα πού είναι? Φοβάμαι πως την πήραν οι νεράιδες. Οι νεράιδες? Πόπο Τζέρι, μην γίνεσαι ανόητος. Λουίζα! Μα είδα μία, σου λέω. Μια γαλάζια νεράιδα. Τζέρι, κόψε την πλάκα, σε παρακαλώ πολύ. Έλα, πάμε. Πρέπει να πούμε στον μπαμπά μας ότι η Λουίζα χάθηκε μέσα στο δάσος. Ελάτε, φιλενοδίτσες μου, κάντε λιγάκι πιο γρήγορα. Δεν θα ξημερωθούμε. Κουραστήκαμε. Και πεινάμε κιόλας. Και θέλουμε να φύγουμε. Πώς? Να φύγετε? Να μην αγριέψω και αγγίσω τις κατάρες, ε? Ησυχία! Ησυχία, παρακαλώ! Ακούστε καλά μου, παιδιά! Είδε κανείς σας τη στρουμφίτα? Κάμπα! Εγώ δεν την είδα καθόλου! Ούτε κι εγώ, από το πρωί που έφυγε. Έφυγε το πρωί? Ήταν στεναχωρημένη? Δεν πρόθεξα. Μα καλά, δεν σας είπε τίποτα? Όχι, δεν την άκουσα να πει κάτι. Εγώ ήμουν απασχολημένος. Και δεν της έδωσε κανένα σας σημασία? Φοβάμαι πως η στρουμφίτα μας εγκατέλειψε. Μας εγκατέλειψε! Πάμε γρήγορα, πρέπει να τη βρούμε. Γρήγορα. Φάτε, φιλενάδες μου, φάτε. Μην ανησυχείτε, έχω σαπαξιμάδια θέλετε. Μας υποχρέωσες. Δεν κάνει τίποτα. Και τώρα στα κρεβατάκια σας γρήγορα. Όνειρα γλυκό. Μα τι γίνεται εδώ πέρα, ε? Θα πει κανένας τι συμβαίνει? Κοιτάξτε! Λουίζα! Λουίζα! Άνθρωποι! Πώς? Άνθρωποι! Τι? Λουίζα! 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 Εδώ είναι που παίζαμε, πατέρα, και μετά η Λουίζα εξαφανίστηκε. Μα δεν σας είπα να προσέχετε την αδελφή σας? Ορίστε τώρα, χάθηκε ολομόναχη στο δάσος. Δεν ήταν ολομόναχη, πατέρα. Ήτανε μαζί με μια μικρή γαλάζια νεράιδα. Στρουμφίτα πρέπει να είναι μαζί με αυτό το κοριτσάκι. Μα τι ακούνε τα αυτιά μου, γαλάζιες νεράιδες και πράσινα άλογα? Μα την είδα, μπαμπά. Λουίζα! Λουίζα! Πού είσαι? Γρήγορα, παιδιά! Λουίζα! Μ' ακούς! Κάποιος έρχεται! Ήρθε να μας σώσουν, ε! Ας ελπίσουμε ότι θα μας βρουν εδώ κάτω! Έλα, Λουίζα! Πρέπει να βοηθήσουμε κι εμείς! Ήσυχε, μούργο μου!
παρακαλώ. Με συγχωρείτε για την ενόχληση, κυρία μου, μα ψάχνουμε ένα κοριτσάκι, την κόρη μου. Χάσατε την κορούλα σας, πόσο λυπάμαι. Μα ναι, νομίζω πως την είδα να πηγαίνει προς εκεί. Είστε σίγουροι? Από εκεί πήγανε. Βοήθεια, είμαστε εδώ στο υπόγειο, ελάτε να μας βρείτε. Σαν κάτι να άκουσα. Τα ποντίκια, κύριε. Τα υπόγειά μου είναι γεμάτα ποντίκια, ξέρετε. Από τότε που με κατέψει η γάτα μου. Τέλος πάντων. Σκάλε! Ευχαριστούμε για την πληροφορία, καλή μου κυρία. Αυτή ήταν η φωνή της Τρουμφίτας, παιδιά. Βάζω το χέρι μου στη φωτιά. Ελάτε, πάμε. Μπορείτε να φωνάζετε όσο θέλετε, παλιοκόριτσα. Κανείς δεν πρόκειται να σας ακούσει. Κάντε όλη ησυχία, γιατί ο Παπαστρούμφ έκανε σουτ. Και όταν ο Παπαστρούμφ κάνει σουτ... Λουίζα! Λουίζα! Είσαι σίγουρος, Τζέρι, πως άκουσες φωνές μέσα σε εκείνο το σπίτι? Σίγουρος. Φωνές μικρής νεράιδας και πάω στοίχημα πως ήταν η Λουίζα. Πω πω, τότε πρέπει να ψάξουμε πάλι. Ήσυχα, Μούργο! Άστε σκιουράκι, αλλιώς δεν έχει φαΐ! Φοβάμαι, Στρουμφίτα! Δεν έπρεπε να απομακρυνθώ από τα αδερφάκια μου! Τώρα καταλαβαίνω το λάθος μου! Αχ! Αχ, κι εγώ! Δεν έπρεπε να φύγω από το στρουμφοχωριό μονάχη μου! Από αυτό το κλαδί θα φτάσουμε στη στέγη και μετά θα κατεβούμε από την Καμιλά. Παιχνιδάκι, Παπαστρούμ. Ναι, βέβαια, θα στρουμφίσουμε ώσπου να πεις κείμενο, Οχ, οχ, πέφτω! Α, νεράιδες! Στα έλεγα εγώ! Ήσυχα, Μούργο! Άντε γρήγορα, καλά μου, στρουμφάκια, η ζωή της Στρουμφίτας εξαρτάται από μας. Η γαλάσια νεράιδα θα είναι στο υπόγειο. Ναι, μαζί με τη Λουίζα. Εμπρός λοιπόν να τους ακολουθήσουμε. Στρουμφίξτε γρήγορα, παιδιά, η ώρα περνάει. Α, τα αδερφάκια μου μας βρήκανε. Σφύρωσα. Κι εγώ. Ποιος είναι πάλι? Α, θα σας κανονίσω εγώ, παλιόπαιδα! Σπρώξτε κι άλλο, παιδιά, μη σταματάτε! Βοήθεια! Πρέπει να βοηθήσω τα αδερφάκια μου! Κινδυνεύουνε! Βοήθεια! Τώρα θα σας μάθω εγώ να φέρεστε έτσι! Τώρα θα σας δώσω ένα μάθημα που θα το θυμόσαστε για πάντα! Σταμάτα πια, Ντουβίλε! Κύπας! Να μου χαθείς, μικρή διάμυαλη! Και ένα! Μη, σταθείτε! Μη! Και δύο! Και τρία! Φύγαμε, παιδιά! Μούργο, πάνε τους! Ορίστε για να σκάσεις! Μούργο, θα μας το σκάσουνε! Γρήγορα, πιάσ' τους! Μπαμπάκα! Λουίζα, παιδί μου, δόξα τω Θεώ, είσαι μια χαρά! Και αυτό το χρωστάω στα στρουμφάκια. Στα στρουμφάκια? Υπάρχουν στα αλήθεια, μπαμπά? Ναι, αν δεν ήταν τα στρουμφάκια, εμείς τώρα. Μα φύγανε. Λουίζα, είμαι σίγουρος πως αν υπάρχουν στα αλήθεια, κάποια μέρα θα τα συναντήσεις και πάλι. Ελάτε, πάμε σπίτι τώρα. Στρούφισε πιο δυνατά, παιδί μου. Ω, εντάξει, Σπιρτούλη, έγινε. Μπράβο, Σκουντούφλι μου, μπράβο. Εσύ, αν σε φωνάξω στο γάμο μου, θα μου πεις και του χρόνου. Προκόπη μου, θα με σπρώξει λιγάκι. Μέτρα χαράς. Ω, Στρουφοθεούλη μου, έπαθες τίποτα, λιχούδι? Αυτός καλά είναι, η κούνια μας όμως πάει. Το σκηνή θα πρέπει να ήταν παλιό. Εγώ στα λέω να μην τρως πολύ, αλλά... Δροσίζεστε. Αχ, τι τρομερό. Τώρα πού θα μάθω την ομορφιά μου? Πάει, το νερό εξαφανίστηκε.
Και πώς θα κολυμπήσουμε τώρα μέσα στη λάσπη? Εμένα μ' αρέσει το λασπόλουτρο. Α, κοίτα, μια όμορφη μυγούλα. Λιχούδη, εσύ τώρα έχεις γίνει σαν υποπόταμος, το κατάλαβες πια? Μάμα, ήταν ατύχημα, δεν το ήθελα. Πρέπει να αρχίσεις να κάνεις δίαιτα, Λιχούδη. Πριν είναι αργά. Παπαστρούμφ, Παπαστρούμφ, Παπαστρούμφ. Λιχούδη, τι έπαθες, παιδί μου? Όλοι μου λένε ότι παραπάχυνα. Μην το παίρνεις κατάκαρθα. Έλα, κάτσε και πες τα μόνα. Είδες, Παπαστρούμφ, πάει η καρέκλα μας. Έσπασε και την κούνια μας. Άδειασε και τη λιμνούλα μας. Με συγχωρείτε, παιδιά, αλλά θέλω να πω στο Λιχούδη κάτι ιδιαίτερο. Να τον εβάλεις να κάνει δίαιτα, Παπαστρούμφ, γιατί δεν πάει άλλο. Να το, Λιχούδη μου, το λέει και η ζυγαριά. Έχεις παχύνει πολύ. Κανείς δεν έπεθε τίποτα με λίγα κιλά παραπάνω, Παπαστρούμφ. Άκου, Λιχούδη, το πάχος είναι εις βάρος της υγείας. Μα δεν... Δεν έχει μα. Από αύριο θα αρχίσεις συστηματικά δίαιτα και γυμναστική. Όσον αφορά τις τούρτες, τα γλυκά και τις καραμέλες, με τις τροφοποτίνγκες, κατάσχονται. Καλά, Παπαστρούμφ. Μα τι έπαθαν όλοι και τα βάζουνε μαζί μου, ε? Λιχούδη. Δίαιτα. Δεν θα είμαστε καλά. Έλα λοιπόν, ξύπνα, Λιχούδη μου. Στρουμφίζει η Κυριακή, φίλε μου. Έλα λοιπόν, σήκω επάνω. Το πρόγραμμα της ημέρας περιλαμβάνει πρωινό ξύπνημα και λιτό πρωινό. Αρχίζουμε. Μα τι κάνεις εκεί πέρα? Ο Παπαστρούμφ με διόρισε διαιτολόγο σου και αυτή η ποσότητα του φαγητού ξεπερνάει τα όρια, είναι απαράδεκτα μεγάλη. Αυτό θα είναι το πρωινό σου. Ορίστε λοιπόν. Αν νομίζουν ότι θα με κάνουν ό,τι θέλουν, γελάστηκαν. Έκανα μία. Είναι αρκετό για σήμερα, Προκόπη μου? Όχι. Δηλαδή, θέλεις κι άλλη? Συνέχισε την άσκηση, Λιχούδη. Ο Παπαστρούφ είπε να σε γυμνάσω ώσπου να σου πέσουν όλα τα περιτά κιλά που έβαλες. Δηλαδή, μέχρι να πέσω κι εγώ. Τι θα φάω τώρα, Μουσούδη? Πεθαίνω της πείνας. Σπανακόζουμο, μαρουλόφυλλα, ραδίκια βουνού, όπως και βλήτα. Δεν είναι κακό. Και τώρα για επιδόρπιο. Σπανακόζουμο, μαρουλόφυλλα, ραδίκια του βουνού και βλήτα. Τώρα θα τους δείξω εγώ. Αχ, όχι. Πάνε οι τούρτες μου και οι καραμέλες μου και οι παστούλες μου. Αχ, όχι. Τι θα πω γύρω τώρα? Κι εγώ θα πάω να φάω στην αποθήκη. Μην αναβάλεις ποτέ για αύριο αυτό που μπορείς να φας σήμερα. Προσέξτε τη σοδειά μας, τρουφάκια μου. Η αποθήκη μας, αντί να γεμίζει, αδειάζει. Γεια, Παπαστρούμφ. Καλημέρα, Λιχούδη. Πώς θα πας με τη διαιτά σου? Μια χαρά πάει, Παπαστρούμφ. Κανένα πρόβλημα. Κράτα τα παταχτά σου αυτά και όρθια και τα ματάκια σου ανοιχτά, ψιψιμέλ. Στρουφόμουρα. Ναι, χαφτανιάζει και μετά αρχίζει τα μπηλιά. Πιο εύκολα δεν δουλεύεις όταν είσαι σε καλή φόρμα, Λιχούδη μου. Ναι, βέβαια. Ο Παπαστρούμφ λέει πάντα νους υγιής σε σώμα υγιές, όπως έλεγαν και οι αρχαίοι ημών. Πρόσεξε και πώς στροφίσεις, Λιχούδη. Ακούς φωνές, Ψιμέλ? Τα στροφάκια θα είναι. Ακούω και συλλογίζομαι. Τραβήξου πια, Λιχούδη. Ζυγίζεις έναν τόνο. Μάλλον δύο τόνους θα έλεγα. Μα καλά είσαι ένα ιδίαιτα σε παχιάνι αντί να σε αδυνατίζει, Λιχούδη. Ναι, ξέρετε. Δηλαδή, όχι, σας είπα ψέματα. Τραπήσου, Λιχούδη. Δεν πρέπει να λες ψέματα, Λιχούδη. Ο Παπαστρούμ πλέει πάντα. Ο ψεύτης και ο κλέφτης τον πρώτο χρόνο χαίρονται. Αυτή τη φορά σα τσάκωσα, χαζοχαρούμενα στρουφάκια. Δεν θα ξεφύγετε. Αδερφέ, τρέξτε.
Άντε να δούμε τώρα πώς θα στρουμφίξεις, λιχούδι μου. Στρουμφίζω, στρουμφίζω. Πρόσεχε. Αχ, το κεφαλάκι μου. Πάλι μ' άφησες μόνη μου, καλέ, θα πάει μακριά η βαλίτσα, ε. Θαυμάσια, παρά τον Ότελα, καλή και η Παναγιώτα να ψυψίνε. Εγώ δεν την ξέρω την κυρία, αλλά συμφωνώ. Ο Λιχούδης δεν μπόρεσε να τρέξει και έτσι ο κακός και ο πίσω Δρακουμέλ τον έπιασε. Κρίμα στη γυμναστική που του έκανα. Ναι, κρίμα η δίαιτα με τα χόρτα του βουνού που έκανε. Φοβάμαι πως ο Λιχούδης δεν έκανε τίποτα από όλα αυτά. Αλήθεια, Παπαστρούμφ, και τώρα τι θα κάνουμε? Μα θα σώσουμε τον Λιχούδη φυσικά. Α, θα χρειαστώ μερικά πράγματα από το εργαστήριο. Τι ατυχία κι αυτή! Ήθελα να ξέρω πότε θα πιάσω παραπάνω από ένα στρουμφάκι έτσι για να χαρώ κι εγώ λιγάκι. Αλλά νομίζω πως και αυτό το λιχούδικο στρουμφάκι μπορεί να γίνει ένα πολύ νόστιμο γεύμα αν το παραγεμίσουμε ζαλσαματικά. Ευτυχώς που οι έξυπνες ιδέες δεν μου λείψανε ποτέ. Ελπίζω να προλάβω να φάω όλες αυτές τις λιχουδιές πριν έρθει να με σώσει ο μπαμπάς Στρουμφ. Φανταστούμφικο. Μπα. Παραπάχυρες βλέπω, μικρό μου στρουμφάκι. Τρώτε καλά στο χωριό σας φαίνεται. Μπαμπά Στρουμφ. Μα από ησυχία έχει πέσει, παιδιά. Ναι, πολύ περίεργο. Αχ, φοβάμαι. Εσείς πιστεύετε ότι ο Δρακουμέλ τον έχει φάει και όλα στο λιχούδι? Δεν είναι κανένας εδώ. Μουσούδι, βραστό σου μύρισε. Καθίστε να βρω τι βράζει, παιδιά. Καρότα, σελήνο, κρεμμύδια και πατάτες γιαχνί μαγειρεύουνε σίγουρα. Από εκεί. Γιαχνί, αχ όχι, αχ είμαι λιχούδι. Γρήγορα, δεν πρέπει να χάσουμε στιγμή. Ακολουθήστε τη μυρουδιά. Μουσούδι. Είναι σχεδόν έτοιμο, Ψιψινέλ. Αυτό θα είναι το στρουφό γιαχνί του αιώνα. Ναι, γιαχνί αιωνόβιο. Βοήθεια, βοήθεια, μπαμπά Στρουμφ. Πάψε επιτέλους, ανόητο στρουμφάκι. Ούτε βροχή, ούτε μπόρα δεν σε σώζει. Αχ, ευτυχώς ακόμα βράζει. Δώσε κατσαρόλα στο Δρακουμέλ και πάρ' του ό,τι θέλεις. Μην ανησυχείτε, θα του κάνω κάτι μαγικά που δεν θα ξέρει τι του γίνεται. Αλάτι, πιπέρι, μουστάρδα στο χέρι. Τα καρότα, παραλίγο να ξεχάσω τα καρότα και τις πατάτες και τα ραδίκια. Ας είναι. Με τόσο ζαρζαβατικό απορώ πως δεν παχαίνει ο Δρακουμέλ. Εμπρός, ο Ρακαδράση! Συγκρατήσου, Ψιψινέλ, συγκρατήσου, οι πατάτες για σένα. Αχ, Παπαστρούμφ, επιτέλους. Ψιψινέλ, θα με πεθάνεις πια, δώσ' με το καρότο, δεν έχουμε άλλο. Μα εγώ το θέλω. Κάντε γρήγορα, στρουμφάκια μου, γρήγορα. Τα μάγια που έκανα στον Δρακουμέλ δεν θα κρατήσουν για πολλή ώρα. Αφήσε τον Ψιψινέλ, γιατί θα σε κάνω μαξιταράκι του καναπέ. Ιαχ, μα γιατί τρώω λαχανικά εγώ, Ωχ, τι το ήθελα και το είπα, πάνε τα μάγια. Αυτό που τραβάει η όρεξή μου είναι το παχουλό μας στρουμφάκι. Μα πού εξαφανίστηκε, το έσκασε. Πρέπει να το ξαναβρούμε, Ψιψινέλ. Το θέλω, το θέλω. Με ξέρανε. Κύριε Ψιψινέλ, και άλλα στρουμφάκια. Κέντρο διερχομένων γίνανε. Στρουμφίξτε να σωθείτε. Παλιά μου τέχνη κόσκινο. Μαγνάτε να μας πιάσει ο κακός και απέσιος Δρακουμέλ. Παπα Στρουμφ, έχω μια ιδέα. Εσύ λιχούδι. Λύστε με αμέσως. Να, πού πήγανε πάλι. Τώρα είναι δικά μας, Ψιψινέλ. Εγώ να το δω και να μην το πιστέψω. Αυτή τη φορά δεν μου ξεφεύγεις. Πάρ' το απόφαση. Ακού να σου πω, Δρακουμέλ, δεν βαρέθηκες να λες όλα τα ίδια? Άλλαξε λίγο τροπάριο, ρε παιδάκι μου. Ακού θράσος, Ψιψινέλ. Α, δεν αντέχω άλλο πια. Πέφτουμε. Πάλι μου τα έκανε θάλασσα, Ψιψινέλ. Θα σε τηγανίσω. Ψιψινέλ, μια μέρα θα μου το πληρώσουν ακριβά τα χαζοχαρούμενα στρουμφάκια. Ναι, μάλιστα, δεν βαρέθηκες να το λες. Η ζωδιά μας ήταν πολύ καλή, μικρά μου στρουμφάκια. Ποτέ τα καλάθια μας δεν ήταν τόσο γεμάτα.
Και εγώ αισθάνομαι τόσο ελαφρύς, αδυνάτησα μου φαίνεται. Δεν φαντάζομαι να το ξαναρίξεις τις τούρτες, τα προφιτερόλ και τα κρουασάν, Έλιχούδη. Δεν παίρνω Γιώργο, μα σίγουρα θα προσέχω πια τη σιλουέτα μου. Α, χρόνια πολλά, Λιχούδη, και ένα μικρό δωράκι από μένα, έλα. Τι όμορφο δωράκι είναι αυτό, ε! Στρουφομουρά, τούρτα, έκπληξη! Φίλοι μου, σας ευχαριστώ. Αλλά έμαθα το μάθημά μου. Τέρματα στη απιά. Μα, για πείτε μου, τι είναι αυτό πάλι που μας έρχεται από εκεί ψηλά, ε! Από πού μας έρχεται, καλέ, δεν βλέπω! Το στρουφάκι που δεν μπορούσε να πει όχι. Μου τη δίνει η φασίνα. Α, γεια σου Γκρινιάρη. Βλέπω κάνεις καθαριότητα για τη γιορτή της Τρουμποπηγολοπίδας. Μπράβο σου, μπράβο. Φτύσε με παιδάκι μου να μην ματιαστώ. Πολύ νωρίς ήρθε φέτος η γιορτή της Τρουμφοπηγολαμπίδας, έτσι, Χουζούρι? Μάλλον, με έχω ψουφίσει τη δουλειά σπιρτούλη μου, δεν αντέχω άλλο. Έχεις δίκιο, μα έχω μία ιδέα, έτσι δεν θα κουραστούμε πολύ. Δηλαδή? Να πάμε στον Κοιμήσι και θα δεις, ε? Ωραία μέρα σήμερα, έτσι, Κοιμήσι? Δεν μπορώ να πω, καλή είναι, σπιρτούλη. Μήπως μπορώ να κάνω τίποτα για σένα? Να σου πω, τώρα που το σκέφτομαι. Θα μπορούσες να μας κάνεις μια μικρή εξυπηρέτηση. Επειδή μου προέκυψαν κάτι καθήκοντα ανωτά του επίπεδου και χρειάζομαι και το κουζούρι, θα μπορούσες να... Αχ, πρόβλημα έχεις και θες μια λύση. Φώναξα αμέσως στον Κοιμήσι. Κάνει τα πάντα στο λεπτό και λέει πάντα ευχαριστώ. Γεια σου, Κοιμήσι μου. Μήπως θα μπορούσες, επειδή πνίγομαι στη δουλειά, αν δεν σου κάνει κόπο, μόλις τελειώσεις με το αλεύρι, να πηγαίνεις αυτές τις πετρούλες μέχρι τον ξεφτέρι? Ευχαρίστω, Προκόπη μου. Θες και τίποτε άλλο να κάνω ή μόνο αυτό? Κοίτα τώρα. Για ένα ποτηράκι στρουμφοχυμό δεν θα έλεγα όχι. Να. Ορίστε και οι πέτρες που μου ζήτησες, Προκόπη μου, πού να τις ακουμπήσω? Δίνει σχεδόν ένα χεράκι Κοιμήσι μου, αν δεν σε πειράζει. Ναι, θα παρακαλώ, στρούφιξέτε στον τοίχο. Μα εσείς που πηγαίνετε, παιδιά? Για κολοτσιό, θες να σου φέρουμε τίποτα? Πολύ ζέστη κάνει, δεν πάω για κολύμπη στο ποταμάκι? Έχω μια επίγουσα δουλίτσα, μπορείς σαν καλός φίλος να μείνεις στο πόδι μου, καλέ μου Κοιμήσι? Ναι, ναι, θα μείνω Λιχούδη μου. Και στο πόδι σου και στο χέρι σου και όπου αλλού θέλεις θα μείνω. Ωραία, ωραία, πολύ ωραία. Πώς πάνε οι προετοιμασίες για τη γιορτή της Τρουμφοπηγολαμπίδας? Προχωράνε, προχωράνε. Μπράβο καλά μου παιδιά, να δούμε ποιος θα είναι ο τυχερός που θα πάει να φέρει τη φεγγαροφωτιά. Κοιμήσι, στρούμφισες τα ζυζάνια από τον κήπο μου ή ακόμη? Κοντεύω, στρουφίτα μου, μόλις τελειώσω από εδώ θα... Κοιμήσι, που είναι οι γυρλάντες και τα φαναράκια μου? Νομίζω πως... Κοιμήσι, να σου πω, θα μπορούσε να με βοηθήσεις να... Κουντούφλι, εγώ τον χρειάζομαι τώρα, κατάλαβε? Ναι, βέβαια. Εγώ τον χρειάζομαι. Μα μίγα τον τίμησε. Στρουμπο, φανταστική μουσική, Εμελένη. Όχι πιο όμορφη από σένα, στρουμφίτα μου. Τι δίνει η μουσική? Ιδίως όταν είναι έτσι ρομαντική. Το καταλάβατε τώρα? Εσύ δεν θα χορέψεις μαζί μας, Κοιμήσι? Δεν με βαστάν τα πόδια μου. Αχ, πόσο χαίρομαι όταν τα στρουφάκια μου διασκεδάσουν. Αισθάνομαι έτσι μια αγαλίαση. Τι πράγμα? Α,
ναι, ναι, κατάλαβα. Μα τι του συμβαίνει το κοιμήσι? Δεν έχω ιδέα, Παπαστρούμ. Κοιμήσι, γιατί δεν χορεύεις και εσύ μαζί με τους άλλους? Αχ, τι να σου πω, Παπαστρούφ, ίσα ίσα που κρατιέμαι για να μην με πάρει ο ύπνος μαζί του. Μα όλοι οι φίλοι σου είναι ξεκούραστοι και έχουν και τρελό κέφι, όπως βλέπω. Αχ, ναι, βέβαια, τι θες να έχουν, αφού όλη τη μέρα ήμουνα εγώ αυτός Παπαστρούφ, που έκανα... Παπαστρούφ! Πάρα λίγο να το ξεχάσω, πρέπει να τραβήξουμε κλήρο για τη φεγγάρο φωτιά. Μα εγώ, δηλαδή, μα αυτοί όλοι... Μα, αι, στο καλό πια! Προσοχή, προσοχή, προσοχή. Ο Παπαστρούμφ έχει να κάνει μια σπουδαία ανακοίνωση. Ναι, ναι, ευχαριστώ. Απόψε που είναι η πρώτη νύχτα της μεγάλης γιορτής της Τροφοπηγολαμπίδας, θα τραβήξουμε κλήρο για να δούμε ποιος θα είναι ο τυχερός που θα πάει να φέρει τη φεγγαροφωτιά από τη λίμνη. Ποια λίμνη? Ενώ τη λίμνη που βρίσκεται στο σκοτεινό μαγεμένο βάλτο και που από το βυθό της βγαίνει η φεγγαροφωτιά. Ποια φεγγαροφωτιά? Μόνο με τη φλόγα της φεγγαροφωτιάς μπορούμε να ανάψουμε την ξύλινη στρούφοπηγολαμπίδα που συμβολίζει την ευτυχία. Μα όποιος του πέσει ο κλήρος πρέπει να προσέξει πολύ να μη σβήσει τη μαγική φεγγαροφωτιά της λίμνης. Λοιπόν, ελάτε τώρα ένας-ένας και τραβήξτε ένα στρουμφόμουρο από το καλάθι. Όποιος τραβήξει το πράσινο στρουμφόμουρο θα είναι ο μεγάλος τυχερός της γιορτής μας. Αχ, τι γίνεται τώρα. Κουζούρι! Τρομάρα, είναι η σειρά σου. Φοβάμαι, Παπαστρούφ. Κοιτάξτε, παιδιά, ο Τρομάρας τράβηξε το πράσινο στρουμφόμουρο. Συγχαρητήρια, Τρομάρα μου, είστε το πιο τυχερό στρουμφάκι της χρονιάς. Μπράβο! Αύριο πρέπει να ανάψεις αυτό το δαδί με τη φεγγάρο φωτιά. Καλή τύχη. Ζήλω το Τρομάρα, το πιο τυχερό. Αχ, ποιος είναι, περάστε. Μα συγχωρείς, Κοιμήσι, που έρχομαι στα ξαφνικά, αλλά ξέρεις. Μα τι έγινε πάλι, μη μου πεις ότι υπάρχει κι άλλη δουλειά που ξεχάσατε να... Τρομάρα, τι σου συμβαίνει τώρα? Κοιμήσι μου, θα ήθελα να μου κάνει μια μικρούλα. Χάρη? Όχι, δηλαδή ναι, πώς το κατάλαβες? Μου το είπε ένα πουλάκι. Είχανε, δεν είχανε, με μπλέξανε πάλι. Ορίστε μας. Καλέ, τέχει φίλε μου. Ωχ, ο μαγεμένος βάλτος. Μα πού πάνε και τα βρίσκουν τέτοια? Ωχ! Αχ, μουσκεμένα σκηνικά. Αχ, αυτή είναι η τελευταία φορά που αναλαμβάνω να κάνω δουλειά για κάποιον άλλον. Δεν αντέχω άλλο. Η τελευταία. Μα πού στο καλό βρίσκεται η φεγγαροφωτιά? Δεν τη βλέπω πουθενά τριγύρω. Όχι, η φεγγαροφωτιά! Άντε να δούμε τώρα πώς ανάβουν το δαδί χωρίς να τη σβήσουμε τη φωτιά. Μα είναι πιο εύκολα από όσο νόμιζα. Τη στρούμφισα, έσβησε, πάει. Και τώρα τι γίνεται? Φεγγαράκι μου λαμπρό, φέγγε μου να περπατώ. Ποιος είναι εδώ? Θα σε πάρω. Όχι, άστο καλύτερα. Άστο σου λέω. Φτούσκο λυκοφίδο μυρμηγκότρυπα. Βοήθεια! Στρούμφ!
Στρούμφο, συγχαρητήρια. Δεν έχουμε παρά να περιμένουμε τον τρομάρα να μας φέρει τη φεγγαροφωτιά. Ελπίζω να τα καταφέρει να ξεπεράσει τους φόβους του και να έρθει πίσω, παλικάρι. Και εγώ ελπίζω να κάνει γρήγορα γιατί σύντομα θα σκοτεινιάσει. Μα πού είναι ο Κιμήσης? Έπρεπε να έχει γυρίσει μέχρι τώρα. Ελπίζω να μην του συνέβη κανένα κακό. Αλλά γιατί τον μαγειμένο βάλτο? Κάποιο λόγο θα έχουν σίγουρα. Τίποτα δεν είναι τυχαίο στη ζωή. Το καλύτερο που έχω να κάνω είναι να πάω να τον βρω. Αλλά φοβάμαι τόσο πολύ. Όμως πρέπει να πάω. Όχι, φοβάμαι. Τρομάρα, πρέπει να κάνεις κουράγιο. Ναι, έρχομαι να σε σώσω, Κιμήση. Α, ήρθες κιόλας, Τρομάρα. Μάγκα μου. Γεια σου, Παστρούμφ. Ελπίζω να φέρεις τη φέγγαρο φωτιά. Θα ανάψουμε την ξύλινη στροφοπηγολαμπίδα μόλις σκοτεινιάσει. Δεν μου λες, πρόσεξες να μη σβήσει η μαγική φωτιά της λίμνης? Μα φυσικά, Παπαστρούμφ. Μα τι θα γινόταν άμα δεν πρόσεχα και έσβηνε η φωτιά? Θα ξυπνούσες το μισότρελο τέρας της λίμνης. Άμε και που ζει, τι περιμένεις? Μισότρελο τέρας? Μα δεν υπάρχει πια και κανένας γείτονας της προκοπής σε αυτό το σύριαλ. Μαμάκα! Κιμήση! Πού είσαι? Είναι κανείς εδώ? Κιμήση! Κιμήση! Τσιγκολελέτα, τσιγκολελέτα και πράσινη καλτσοδέτα. Άκου. Αυτός καλέ τρελάθηκε εντελώς. Κιμήση! Κιμήση! Βοήθεια! Βοήθεια! Κιμήση, πού είσαι? Στο λάκκο! Τρομάρα! Εδώ είσαι! Έλα, δώσε το χέρι σου! Αχ, σε ευχαριστώ, Τρομάρα μου. Πάμε να φύγουμε από εδώ πριν ξανάρθει. Ποιος? Αυτός! Να, περνά η μέλισσα με τα μελισσόπουλα και με τα κλεφτόπουλα. Νομίζω ότι πρέπει να κοιμήσει να το βάλουμε στα πόδια. Φίξε να σωθούμε! Ταρατατζούμ, ταρατατζούμ και απάνω τούρλα. Να φουχοδρώσω, Ραβεσσαλόμ, Πριτζίτε Βαρντό. Παπαστρούφ, Παπαστρούφ, είμαστε όλοι έτοιμοι για τη γιορτή, αλλά δεν μπορούμε να βρούμε το δαδί με τη φεγγαροφωτιά. Μα νομίζω πως λίγο πριν είδα τον Τρομάρα που είπε ότι την είχε φέρει. Μα γιατί καθυστερούμε? Πού είναι ο Τρομάρας? Δεν έφερε τη φεγγαροφωτιά. Μου τη δίνουνε τα σχόλια. Κάτι πάει καλά. Μήπως είδατε τον Τρομάρα? Όχι, Παπαστρούφ. Εγώ τον είδα που πήγαινε χθες το βράδυ στο σπιτάκι του Κιμήση. Στο σπίτι του Κιμήση? Μήπως είδε κανείς τον Κιμήση σήμερα? Όχι, Παπαστρούφ. Μάλιστα, νομίζω πως αρχίζω να καταλαβαίνω. Κιμήση! Κιμήση μου, πού είσαι? Βοήθεια! Βοήθεια, Παπαστρούφ! Βοήθεια! Βοήθεια! Μα γιατί φωνάζουνε? Μου πήρανε φλουρί Κωνσταντινά. Κάτι που έχει σχέση με φλουριά. Στρουφοθεούλη μου, θα ξυπνήσανε το μισότρελο τέρας της λίμνης. Δηλαδή τι τέρας, Παπαστρούφ? Μισότρελο ή τελείως τρελό, δεν ξέρω. Μαμάκα, δεν είναι δυνατόν. Κάντε γρήγορα, καλά μου παιδιά, φύγετε από το χωριό. Περιμένετε με στην όχθη του Στρούμφου ποταμού. Εντάξει, Παπαστρούφ! Βοήθεια, Παπαστρούφ, έρχεται το τέρας! Γύρω-γύρω όλοι, στη μέση ο Μανώλης.
λύμνης. Παπαστρούφ, το τέρας της λύμνης έρχεται. Καλά βρε παιδάκι μου, εσύ δεν μου είπες ότι δεν έσβησες τη φεγγαροφωτιά. Εγώ την έζησα, Παπαστρούφ. Δεν το θέλω όμως κατά λάθος. Α, θα με γεράσετε πριν την ώρα μου. Η μόνη λύση είναι να προσπαθήσουμε να ανάψουμε πάλι τη μαγική φωτιά. Αυτό. Φωτιά και μπουρμπερία. Δεν ξαναπάω στο μαγειμενό. Βάλτο. Όχι. Νύχτες μαγικές και ονειρεμένες. Αχ, θα πάω εγώ, Παπαστρούφ. Εξαιτίας μου σβήστηκε η φεγγαροφωτιά. Αφού είναι έτσι, και εγώ θα πάω μαζί του. Στο κάτω-κάτω σε μένα έπεσε ο κλήρος. Είστε σίγουροι πως τώρα δεν φοβόσαστε καθόλου, παιδιά μου? Άμα, καθόλου. Ορίστε, πάρτε εδώ αυτόν τον πάπυρο. Μπορεί να σας χρειαστεί. Θα σας προστατεύσει από κάθε κακό. Πηγαίνετε. Ευχαριστούμε πολύ. Και να θυμάστε, το δάσος είναι φίλος μας. Θα το έχουμε υπόψη μας. Μες στη νυχτιά τη σκοτεινιά, λες μας τρομάζουν τα πουλιά. Φαντάσματα και εξωτικά μας περιμένουν στη γωνιά. Κι όμως όλα τα παιδάκια αγαπάνε τα στρουμφάκια και δεν θέλουν να πάθουν κανένα κακό. Είναι μια εκπομπή τηλεοπτική με τραγούδια, γέλια και χαρές. Χιχιχιχιχιχιχιχι. Θα σου δαγκώσω το αυτή. Υπομονή όμως, θα έρθει και η αυγή. Κι ο ήλιος θα ξαναφανεί. Κάθε σκιά θα διαλυθεί και κάθε φόβος θα χαθεί. Αχ, μαμάκα μου! Το τέρας, έρχεται το τέρας! Το τέρας! Φερτούλη, δεν είναι ώρα για περιγραφές που προσανατολίζουν, σταμάτα! Ναι, δηλαδή εγώ να απλά επειδή ξέρω... Μα τι απέγινε το τέρας, Παπαστρούπ? Το τέρας της λίμνης ξαναγύρισε στη λίμνη. Κακοιμήθης και τρομάρες που πήγανε, Παπαστρούπ! Πήγανε να του δείξουνε το δρόμο. Μα γιατί δεν το ξέρει το δρόμο! Ήταν ένα μικρό καράβι που ήταν αταξίδευτο. Τα καταφέραμε, τρομάρα μου. Δεν μένει παρά να ανάψουμε πάλι τη φωτιά. Μια στιγμούλακι, μίση μου, γιατί μου κόπηκε ένας. Κάνε γρήγορα, το τέρας όπου να είναι θα μας φτάσει. Έφτασε! Τρομάρα, γρήγορα το πάπυρο! Γρήγορα, πάρτο! Όνειρο φανταστικό, δεν σε φοβόμαστε εμείς. Άντε τώρα στο καλό και μη μας ξαναφανείς. Μες στο δάσος τέτοια ώρα θα μπορούσες να χαθείς. Αλλά και καλή σου τύχη, είμαστε κοντά σου εμείς. Θέλω τη φεγγαροφωτιά τώρα. Ναι, κύριε τέρας, εγώ έζησα τη φεγγαροφωτιά, μα χωρίς να το θέλω, σας βεβαιώ. Δεν πειράζει, φτάνει που γελάσα. Άραψε την κοιμήση. Αποκλείεται σε σένα, έπεσε ο κλήρος. Εσύ να το κάνεις αυτό. Εγώ. Ποιος θα το κάνει, το τέρας? Μα εγώ δεν. Τρομάρα, πήγαινε. Έχει δίκιο. Πρέπει να νικήσω το φόβο μου. Τα κατάφερα. Μπράβο μου, άραψα πάλι τη φεγγαροφωτιά. Να τα βρε, παιδάκι μου, με μπάφιασες. Δεν θα σου ξαναζητήσω να κάνεις δουλειά για μένα, κοιμήση μου. Μπράβο, τρομπάρα. Και ξέρεις κάτι? Φάνηκες αληθινό παλικάρι. Βοήθησες κι εσύ. Κάνω και τίποτα άλλο. Και, κοίτα, βγήκε το φεγγάρι. Πρέπει να βιαστούμε για τη γιορτή. Μα τι να γίνανε, Παπαστρού? Ίσως να τους έπιασε το τέρας της λίμνης και δεν τολμώ να σκεφτώ τι να τους έχει κάνει. Σιωπή, Σπιρτούλη, θα γυρίσουνε σίγουρα. Ελπίζω μόνο να προλάβουμε να φτάσουμε την ώρα που πρέπει. Ερχόμαστε! Ερχόμαστε, Παπαστρούφ, παιδιά! Κάτι, έρχονται και φέρνουν τη φεγγαροφωτιά! Μπράβο! Μπράβο! Το έλεγα εγώ πως θα γυρίζανε. Και όπως λέει και ο Παπαστρούφ, όποιος δεν έχει μυαλό, έχει πόδια. Το κατάλαβες αυτό, ε? Αχ! La 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 la
Αποκλείεται, χαχαλούλη μου. Όπως έστρωσες, έτσι θα κοιμηθείς. Πω, θα τρελαθώ. Κοίτα εδώ κατευρήματα για την σκούπιδο συλλογή μου. Ανά και ένα στρουφοτσαλαπατημένο στρουφόμουρο. Είδες, μιγούλα μου. Ναι, πρόσκαλα μου, παιδιά. Ώρα να στρουμφίσουμε γενική καθαριότητα. Μα είναι ανάγκη. Α, γεια σου, Κιμίση. Θα σε πειράζει να πετάξεις αυτά τα σκουπίδια. Είναι κάτω στο... Α, εδώ είσαι, Κιμίση. Τότε έλεγα ποιος θα πάει να στρουφίσει αυτές τις πέτρες. Μα τι είπα. Είπα τίποτα. Δεν πρόκειται να κάνω εξυπηρέτηση σε κανέναν. Πάει και τελείωσε. Τέρμα το βύσινο. Δεν φοβάμαι πια, όχι. Είμαι λεφέτης με καρδιά. Καλημέρα, Κιμίση. Να σκεφτόμουν, μήπως θα μπορούσες να μου κάνεις μια μικρούλα. Όχι. Αμαμάκα. Κιμίση, μήπως γίνεται, σε παρακαλώ. Όχι. Κιμίση, θα έδρες με βοηθήσεις. Όχι. Κιμίση, θα μπορούσες να με βοηθήσεις. Όχι. Όχι. Α, Κιμίση, γεια σου, Κιμίση. Αναρωτιόμουν να μήπως θα ήθελες ένα... Να μην αναρωτιέσαι για τίποτα απολύτως. Όχι, κατάλαβες, όχι και πάλι, όχι, 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 όχι. Πολύ καλά, με συγχωρείς. Ήθελα μόνο να σε καλέσω στη γιορτή μου. Ορίστε, αχου, όχι, δηλαδή για μια γιορτή μπορώ να κάνω μια μικρή εξαίρεση βέβαια. Στρουφίτα, τι δώρο θες να σου πάρω. Στρουφίτα, στρουφίτα.